Ζητήσαμε την γνώμη και τις πληροφορίες του κυρίου Αντώνη Βενιέρη. Ο κύριος Βενιέρης είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης. Συχνά μας ενημερώνει για αυτά τα θέματα γιατί τα γνωρίζει πολύ καλά. Εγώ και ο Νότης συνομιλήσαμε λίγο πριν την εκπομπή μαζί του και ακούστε τώρα την συζήτηση που είχαμε για το πώς σχεδιάζεται αυτή η διαδικασία και πώς θα επηρεάζει ό,τι φορτίο ξεφορτώνεται σε ευρωπαϊκό λιμάνι. Καλό μεσημέρι, κύριε Βενιέρη. Γεια σας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χιώτη. Καλό σας μέρη, κύριε Παπαδόπουλο. Λοιπόν, διαβάσαμε σε κάποια ρεπορτάζ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να θεσπίσει ένα τέλος, να το πω, πρόστιμο να το πω, για τους ρήπους που προκαλούν τα πλοία. Αλλά σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλεται φέρνει σε δυσκολότερη θέση, έτσι τουλάχιστον λένε τα δημοσιεύματα, το Νότο από ότι το Βορρά. Είναι έτσι τα πράγματα? Τα λιμάνια του Νότου από ότι τα λιμάνια του Βορρά. Ακριβώς. Πώς είναι ακριβώς, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι θέμα έχει δημιουργηθεί? Είναι ακριβώς έτσι. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η λιμενική βιομηχανία της Ελλάδας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη κατάσταση που έχει προκύψει μέσα από μια ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι το πακέτο το νομοθετικό, το Fit for 55, το οποίο ουσιαστικά τι λέει? Ότι θα πρέπει μέχρι το 2030 η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μειώσει κατά 55%, εξού και το 55, τους εκπεμπόμενους ρήπους του συνόλου της και να φτάσει στον απόλυτο στόχο το 2050 να είναι εντελώς χωρίς κανένα αποτύπωμα άνθρακα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται αυτή τη στιγμή και η εμπορική ναυτιλία, τη μείωση των ρήπων. Ουσιαστικά αυτό που το οποίο μας θέτει η συγκεκριμένη νομοθεσία είναι ότι στην πράξη θα πρέπει οι ναυτιλιακές εταιρείες να αγοράζουν και να παραδίδουν δικαιώματα εκπομπής ρήπων για κάθε τόνο αναφερόμενων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα που παράγει το πλοίο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του από την αρχή έως και το τέλος. Στην αρχή κλιμακωτάω σε ένα ποσοστό μέχρι στην επόμενη διετία-τριετία στο σύνολο του 100% των ρήπων. Mm-hmm. Το πρόβλημα το οποίο. Παρακαλώ. Παρακαλώ, πείτε μας. Είναι λογικό. Όσο εδώ είναι λογικά όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Θα πρέπει να υπάρχει ένας ρήπος. Ναι. Και μας βρίσκουν όλους απόλυτα σύμφωνους, διότι το σύνολο της λιμενικής βιομηχανίας είναι υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Και ο λόγος για τον οποίο εμείς έχουμε θέσει το θέμα είναι επειδή θέλουμε συγκεκριμένη νομοθεσία να περάσει με τρόπο ο οποίος να είναι σωστός και να πιάσει τόπο και το περιβάλλον να προστατεύσει και να κλείσουμε τα οποιαδήποτε παράθυρα έχει αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη νομοθεσία, ώστε να μπορεί να αποφευθεί το περιβαλλοντολογικό πρόστιμο, αλλά ταυτόχρονα να πληγούν και οι λιμένες του Νότου. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, οι μεσογειακοί λιμένες της Νοτίου Ευρώπης, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα, αποτελούν για διάφορες τακτικές γραμμές εμπορευματοκιβωτίων τον πρώτο ευρωπαϊκό λιμένα προσέγγισης από τα πλοία που προέρχονται κυρίως από την Ασία. Ούτως ή άλλως συνεχίζεται στην Ασία και παράγεται το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος των φορτίων. Ας πάρουμε για παράδειγμα μια κλασική διαδρομή. Ένα πλοίο το οποίο έχει τελειώσει από όλα τα ασιατικά λιμάνια περνάει το Σουέζ και μπαίνει μέσα στη Μεσόγειο. Συνήθως ας πούμε ότι προσεγγίζει τον Πειραιά. Σύμφωνα λοιπόν με τη συγκεκριμένη νομοθεσία, θα πρέπει το πλοίο όταν θα έρθει στον Πειραιά να πληρώσει το περιβαλλοντολογικό πρόστιμο το οποίο ανάλογα το τύπου του πλοίου και το μέγεθος του πλοίου και το μέγεθος των εκπομπών μπορεί να κυμαίνεται από 200 έως 500.000 ευρώ. Μέχρι εδώ είναι όλα καλά. Το πρόβλημα δημιουργείται διότι όπως είναι τώρα η νομοθεσία, αν το συγκεκριμένο πλοίο αφού του μπει μέσα στη Μεσόγειο προσεγγίσει ένα άλλο λιμάνι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράδειγμα το Port Said ή την Νταμιέτα, το κοντέρ των ρήπων, να το πούμε απλά, μηδενίζει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση οι ρήποι οι οποίοι μπορούν να πληρωθούν όταν αυτό θα προσεγγίσει το Πειραιά θα είναι μόνο για την απόσταση που έχει διανύσει το πλοίο από το Port Said μέχρι τον Πειραιά ή μέχρι τον Τζόια Τάουρο ή το Αλτζεσίρας της Ισπανίας. Άρα αυτή η νομοθεσία πρημοδοτεί τα τουρκικά και τα αιγυπτιακά λιμάνια σε βάρος των ευρωπαϊκών. Σωστά το καταλαβαίνω? Απόλυτα, διότι αυτό το οποίο όλοι θέλουμε είναι πραγματικά να πληρωθούν οι ρήποι. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, επειδή τα ποσά είναι μεγάλα, mm-hmm, μιλάμε από 200 μέχρι 500.000 ευρώ και επειδή οι ναυτιλιακές εταιρείες παίρνουν τις αποφάσεις τους
με χρηματοοικονομικούς πάντα παράγοντες, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αναδιαμορφώσουν όλες οι ναυτιλιακές εταιρείες τα δρομολόγια τους με τέτοιον τρόπο που το πρώτο λιμάνι προσέγγισης θα είναι κάποιο λιμάνι, μεγάλο διαμετακομιστικό λιμάνι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι τα τουρκικά λιμάνια, τα αιγυπτιακά, τα λιμάνια στο Μαρόκο. Και γι' αυτό γιατί γίνεται, δεν μπορούμε να πληρώνουν εκείνα τα λιμάνια τους ίδιους όπως με εμάς? Όχι, διότι τα συγκεκριμένα λιμάνια, συγκεκριμένες χώρες είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε η συγκεκριμένη νομοθεσία δεν έχει καμία ισχύ σε αυτά τα λιμάνια. Τους ίδιους ρήπους θα πληρώσει και ένα πλοίο που θα πιάσει πρώτα στην Ισπανία και μετά στη Γερμανία? Αν η προσέγγιση του είναι απευθείας από την Ασία χωρίς κάποιο άλλο ενδιάμεσο σταθμό στην Ισπανία, θα πληρώσει το σύνολο των ρήπων στην Ισπανία. Μετά για τα εντός Ευρώπης, τις εντός Ευρώπης διαδρομές υπάρχει μια διαφορετική πρόβλεψη της νομοθεσίας. Άρα λοιπόν, άμα πιάσει πρώτα Ελλάδα και μετά πάει ας πούμε στο Αμβούργο, θα πληρώσει το 90% του φόρου στην Ελλάδα και το 10% στο Αμβούργο, παραδείγματος χάρη. Ναι, μπορεί να προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί είμαστε ρηγμένοι εμείς στις σχέσεις με τους βόρειους. Αν υπάρχει και μία πονηρή σκέψη στην νομοθεσία που πρημοδοτεί τα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης σε σχέση με αυτά της Νότιας. Δεν νομίζω ότι είναι εκεί το πρόβλημα. Όχι, δεν νομίζω ότι προσπαθεί να γίνει γι' αυτό, γιατί να φανταστείτε αντίστοιχα και το λιμάνι του Ρότερνταμ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον ίδιο μεσαγωγικά πανικό όπως είναι και τα νότια λιμάνια της Ευρώπης. Διότι έχει απέναντί του την Αγγλία, που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής. Γιατί λοιπόν μία ναυτιλιακή, η οποία θα προσεγγίσει το Port Said, που είναι ένας πολύ μεγάλος διαμετακομιστικός κόμβος, αφού θα το προσεγγίσει για να γλιτώσει τις εκπομπές ρήπων και το πρόστιμο, να μην κάνει και το σύνολο της μεταφόρτωσης σε αυτό το λιμάνι? Σωστό. Υπάρχουν κάποια λιμάνια μέσα στη Μεσόγειο, τα οποία είναι πάρα πολύ πετυχημένα διαμετακομιστικά κέντρα, όπως είναι ο Πειραιάς, όπως είναι η Μάλτα, όπως είναι το Αλτζεσίρας, τα οποία όμως έχουν πολύ λίγο τοπικό φορτίο σε σύγκριση με τον όγκο των φορτίων τα οποία διαχειρίζονται. Στο παράδειγμα του Πειραιά, από τα 5,5 εκατομμύρια τέους τα οποία διαχειρίζεται περίπου το χρόνο, κάτω από το 10% είναι το τοπικό ελληνικό φορτίο. Τα υπόλοιπα πάνε στην Ευρώπη, την υπόλοιπη. Τα υπόλοιπα πηγαίνουν στην Ευρώπη μέσα στη Μεσόγειο. Οπότε αυτό το οποίο εμείς έχουμε ως αγωνία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι ότι οι ναυτιλιακές θα βγάλουν τα λιμάνια τα δικά μας μέσα από τις ρότες τους. Τα φορτία τα οποία είναι, προορίζονται για την Ελλάδα ή για κάποια άλλα λιμάνια της Νοτιού Ευρώπης θα πηγαίνουν με φίντερ πλοία. Αν δεν είναι τα φίντερ πλοία? Προσέγγιση. Τα φίντερ πλοία είναι τα μικρότερα πλοία τα οποία μοιράζουν τα φορτία εντός της Μεσογείου. Ναι, αλλά πώς θα το λύσετε το θέμα, αφού δεν μπορούμε να επιβάλλουμε εμείς φόρους στην Αίγυπτο, ας πούμε, πώς θα το λύσετε το θέμα αυτό? Γι' αυτό λοιπόν εμείς ζητάμε ότι πρώτα απ' όλα πρέπει όντως να υπάρχουν οι φόροι για τις εκπομπές ρήπων. Ζητούμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, για να μην ανέβει και το κόστος των Ελλήνων εισαγωγέων και εξαγωγέων και να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, να γίνεται η φορολόγηση επί του φορτίου και όχι επί του πλοίου. Είναι η αρχή, ο ρυπαίνων πληρώνει. Οπότε ουσιαστικά ζητάμε το φορτίο όταν θα μπει στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, άσχετα πώς έχει έρθει στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, αν έχει έρθει με φίντερ πλοίο ή με μάδερ πλοίο, τότε το φορτίο να επιβαρύνεται με το ποσοστό που το αναλογεί για τους συγκεκριμένους ρήπους που έχουν εκπαιδευτεί κατά τη διάρκεια του ταξιδίου. Δεν φαντάζομαι ότι θα βρίσκεται κάποια αντίρρηση για αυτό το που ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουν και αυτοί συμφέροντα να υποστηρίξουν τα πλοία τους. Πιστεύω πως ναι, και ουσιαστικά νομίζω ότι δεν έχει γίνει κάτι εκ του πονηρού. Απλώς η νομοθεσία έγινε με καλή βάση και με καλό σκοπό, αλλά χωρίς να υπάρχει τεχνοκρατική ομάδα από πίσω η οποία θα έδινε την πραγματική διάσταση. Από τη στιγμή λοιπόν που ο ρηπαίνων θα πληρώνει και θα πληρώνει το φορτίο, σε αυτή την περίπτωση διασφαλίζουμε ότι λογικά δεν θα χαθεί ο όγκος των φορτίων του διαμετακομιστικού εμπορίου από τα λιμάνια της Νοτιού Ευρώπης, και σαν έξτρα μέτρο διασφάλισης ζητάμε ότι λιμένες που στην περίπτωση της Ελλάδας βρίσκονται στα 800 ναυτικά μίλια από την ελληνική επικράτεια, στους οποίους γίνεται διαμετακόμιση του εμπορίου, να μην θεωρούνται από αυτή την νομοθεσία ως λιμάνι το οποίο έχει λιμάνι εισαγωγής πριν από την Ευρώπη.
Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο βγάζουμε εκτός το Port Said και τους άλλους περιφερειακούς λιμένες που είναι εντός της Μεσογείου αλλά όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και αν γίνεται μεταφόρτωση εκεί, να μην θεωρείται ότι θα πρέπει να μηδενίσουν οι ρήποι για το συγκεκριμένο πλοίο ή για το συγκεκριμένο φορτίο. Πότε έτσι, κρίνεται η νομοθεσία αυτή, πότε κλειδώνει, να το πω έτσι, για να γνωρίζουμε τι ακριβώς μας περιμένει, κύριε Βενιέρη? Αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, ξαναξεκινάει η διαπραγμάτευση, διότι είχε παγώσει για ένα διάστημα και θα κατατεθούν οι τελικές προτάσεις. Το λιμάνι του Αλτζεσίρας, για παράδειγμα, έχει ήδη καταθέσει πρόταση από την, και το λιμάνι, μάλλον και γενικότερα η Ισπανία, που ζητάει προστασία στα 300 ναυτικά μιλιά. Να μην θεωρείται ότι έχει γίνει call το οποίο μπορεί να μηδενίσει την εκπομπή ρήπων, για να προστατευτεί από το λιμάνι Tangier Med. Η ελληνική κυβέρνηση έχει καταθέσει αντίστοιχες προτάσεις, γνωρίζετε? Θέλω να το πιστεύω, δεν το γνωρίζω, αλλά γι' αυτό το λόγο είμαστε και εμείς εδώ. Είμαστε σε πλήρη συνεννόηση και με τα ελληνικά λιμάνια και σαν Διεθνή Ναυτική Ένωση και με τους υπόλοιπους λιμένες της Νοτιού Ευρώπης, καθώς και με τη Φωνάσμπα, για να πιέσουμε όλοι από όλες τις πλευρές, έτσι ώστε όχι, να μπορέσουμε με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έχετε έρθει σε επαφή? Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας κοινοποίησαμε χτες και εμείς τις θέσεις μας, καθώς και τα ελληνικά λιμάνια, και πιστεύουμε ότι τα έχουμε εξηγήσει με πολύ απλό τρόπο και κατανοητό, ώστε να μπορέσουν να υποστηριχθεί η πρόταση της Ελλάδας. Μάλιστα. Για να είναι και η εφαρμογή του νόμου σωστή και το περιβάλλον να κερδίσει, αλλά και να μην ζημιωθούν οι ταλαιπωρημένες οικονομίες της Νότιου Ευρώπης. Τι ποσοστό του εφορτίου είναι αυτό, η ρήπη, το τέλος ρήπων, 1%, 2%, 0,5% της αξίας του φορτίου? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω ακριβώς, αλλά μπορώ να σας πω πόσο περίπου αυτή τη στιγμή συζητείτε ότι θα είναι το πρόστιμο ανά τόνο, είναι περίπου στα 60 ευρώ. Είναι πολλά λεφτά. Είναι αρκετά λεφτά. Κύριε Βενιέρη, καταλαβαίνουμε περίπου 200 με 300 χιλιάδες αναπλοίο θα είναι περίπου το σύνολο του προστίμου. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα το παρακολουθούμε το θέμα και αν χρειαστεί θα επικοινωνήσουμε ξανά. Να δούμε γιατί ξέρει το Υπουργείο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αντώνης Βενιέρης, πρόεδρος της Διεθνούς Ναυτικής Ενώσεως, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή.